Παγκόσμια ημέρα λοιπόν θαλάσσιας χελώνας, όπως μας είπε και η Γιώτα Αρχοντάκη. Την ίδια ώρα βέβαια αυξάνεται ο αριθμός των τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Λιδία Κουτρουδίτσου, η οποία είναι υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης στο Σύλλογο για την Προστασία Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. Κυρία Κουτρουδίτσου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας κάνετε. Μια χαρά. Βλέπω βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα... Είμαι στην παραλία στο Ρέθυμνο. Ναι. Και πίσω μου έχω μία από τις 28 φωλιές που έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα στις παραλίες Αντοκίας του Ρεθύμνου. Αντίστοιχα, έχει ξεκινήσει δυναμικά και η περίοδος Αντοκίας στα Χανιά και στη Μεσαρά με 24 και 21 φωλιές. Ναι. Και παρόλα αυτά, χθες το πρωί είχαμε ένα πρωτοφανές γεγονός εδώ στην παραλία του Ρεθύμνου. Μία θαλάσσια χελώνα βγήκε μέσα στη νύχτα για να γεννήσει και χάνοντας το δρόμο της κατέληξε στην πισίνα ενός ξενοδοχείου. Κατέληξε στην πισίνα ενός ξενοδοχείου. Ακριβώς. Είναι απίστευτο το περιστατικό. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Πέρασε την πύλη. Ναι. Η χελώνα πέρασε την πύλη του ξενοδοχείου, συνέχισε να προχωράει, έπεσε μέσα στην πισίνα και τις πρωινές ώρες που πήγαν εκεί οι θελοντές μας για να δουν για τυχόν φωλιές στο σημείο. Ακολουθώντας τα ίχνη τους, ανακαλύψανε τη χελώνα. Ναι. Ευτυχώς η μία από τους εθελοντές έχει κάνει και εθελόντρες στο κέντρο διάσωσης μας στην Αθήνα, οπότε ξέρει να χειρίζεται τέτοια ζώα. Την έβγαλε με τη βοήθεια του άλλου εθελοντή και ενός πολίτη και η χελώνα έφτασε πίσω στη θάλασσα γης. Δηλαδή η χελώνα πέρασε κανονικά την πύλη του ξενοδοχείου και πήγε στην πισίνα. Ακριβώς. Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά. Τέλος καλό, όλα καλά ωστόσο, έτσι δεν είναι? Είναι καλά, είναι πολύ καλά όλα η χελώνα. Καλά, ωστόσο... Μάλιστα. Όπως ναι. Επειδή σύντομα θα είναι και περίοδος εκόλαψης και τα χελωνάκια ακολουθούν τα δυνατά φώτα, είναι ένας τρόπος να θυμηθούμε ότι πρέπει τα φώτα να κλείνουν το βράδυ, ειδικά στις επιχειρήσεις που είναι κοντά στην παραλία, προκειμένου να μην βρίσκουν χελωνάκια στις πισίνες τους. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι? Είστε αισιόδοξοι αναφορικά με τον αριθμό, με τις νέες γένες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, την εφετινή σεζόν? Αναφορικά με τον αριθμό είναι σχετικά νωρίς ακόμα για να πούμε. Τα νούμερα φαίνονται σχετικά ίδια με τα περσινά. Βέβαια, το ανθρώπινο δυναμικό που είχαμε πέρυσι για να καταγράψει τα νούμερα αυτά δεν ήταν αυτό που χρειαζόμαστε για να είμαστε σίγουροι επιστημονικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει φοβερή αύξηση στις φωλιές. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, οι φωλιές στη Βόρεια Κρήτη όλο και μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Αλλά τα πράγματα φαίνονται καλύτερα από πέρυσι στη Μεσαρά. Φαίνεται ότι οι φωλιές συνεχίζουν να αυξάνονται. Μάλιστα. Διαβάζω και έχω στην κατοχή μου κάποια στοιχεία εκεί. Με το τμήμα, με τον οργανισμό, με τις υποδομές σας στη Γλυφάδα στην Αθήνα. Κάνετε λόγο για 40 δεξαμενές του Αρχέλων στην περιοχή, γεμάτες από τραυματισμένες χελώνες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο προκαλεί προβληματισμό. Και δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η αύξηση του αριθμού των τραυματισμένων χελωνών. Στον ανθρώπινο παράγοντα... Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε σχέση με πέρυσι, που αυτή την περίοδο ακόμα ο κόσμος δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει τόσο πολύ, φέτος οι πολίτες κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ελευθερία, οπότε πιο εύκολα μπορούν να εντοπίσουν τραυματισμένα ζώα. Ακριβώς. Έχει και τη θετική ανάγνωση, βέβαια. Η μία είναι η αρνητική ανάγνωση, ότι έχουμε αύξηση του συγκεκριμένου αριθμού, και η άλλη, βέβαια, ότι για να βρεθούν 40 χελώνες, δεν ξέρω πόσες χελώνες σε αυτές 40 δεξαμενές φιλοξενείται αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει μια κινητοποίηση εθελοντών. Υπάρχει μια κινητοποίηση εθελοντών, αλλά το δυστύχημα στην όλη αυτή η κατάσταση είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες χελώνες στο κέντρο διάσωσης κάθε χρόνο καταλήγουν εκεί από εσκεμμένα χτυπήματα, από ανθρώπινο χέρι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε όλοι ότι αυτά είναι άγρια ζώα. Είναι κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς και πρέπει να τα προστατεύουμε όπως πρέπει να προστατεύουμε και το υπόλοιπο περιβάλλον. Η σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα της θαλάσσιας χελώνας, έρχεται να μας υπενθυμίσει τι, το βασικό μήνυμα? Έρχεται να μας θυμίσει ότι χρειαζόμαστε καθαρές ακτές, ότι με αυτά τα αρχαία ζώα μπορούμε να ευχαριστιόμαστε τις παραλίες μαζί, ότι στη θάλασσα της Ελλάδας δεν είμαστε μόνοι μας, ναι, και ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον και να το εκτιμούμε και να το γιορτάζουμε. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του Αρχέλων? Μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα μας και να διαβάσει στο κομμάτι που λέει «Γίνε εθελοντής». Μπορεί να έρθει στα προγράμματά μας το καλοκαίρι που θα μένει με τους υπόλοιπους εθελοντές μας και θα συμμετέχει ενεργά στην προστασία των φωλιών.
ή μπορεί να πάει στο κέντρο διάσωση στη Γλυφάδα, όπου εκεί πέρα συμμετέχει στην επανένταξη των εσελονών στην Άγρια Φύση. Μάλιστα. Κυρία Κουτρουδίτσου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.